Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Σιαδήμα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά στους τηλεθεατές σας. Αληθώς ο Κύριος και μακάρι τουλάχιστον υγεία. Τώρα καταλάβαμε κάποιοι τι σημαίνει ευχή υγεία, τώρα το συνειδητοποιήσαμε, αλλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αφού κερδίζουμε αυτή τη μάχη, πλέον πρέπει να δούμε τα επόμενα στάδια. Το δικό σας Υπουργείο μπαίνει πρώτο στη μάχη, και τι εννοώ, στη μάχη τώρα της άρσης των μέτρων, του σταδιακού απεγκλωβισμού από την καραντίνα. Δευτέρα 27 Απριλίου, τι θα λειτουργεί, κύριε Υπουργέ? Καταρχήν, πριν απαντήσω ευθέως στην ερώτησή σας, θα σας πω ότι για την κυβέρνηση η πρώτη προτεραιότητα ήταν και εξακολουθεί να είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Και νομίζω ότι όλες οι επιλογές ή, αν θέλετε, όλες οι αποφάσεις που ληφθήκαν σε προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν ακριβώς αυτό σαν μοναδικό στόχο. Και δόξα τω Θεώ, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που έχει τους καλύτερους δείκτες, τόσο στο θέμα των κρουσμάτων του κορονοϊού, όσο βεβαίως και στο θλιβερό ζήτημα των θανάτων από τον κορονοϊό. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το επόμενο θέμα που θα είχε να αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, θα ήταν η επιστροφή σε μια κανονικότητα, κυρίως γιατί το μεγάλο πλέον στοίχημα μετατίθεται σε ένα άλλο πεδίο, που είναι το πεδίο της οικονομίας. Στην πραγματικότητα, ένα μήνα και πλέον με παγωμένη την οικονομία, τα δεδομένα τα οποία δημιουργούνται προφανώς από την άλλη πλευρά φέρουν ένα τοπίο ανησυχίας και προβληματισμού, να είναι, αν θέλετε, το πεδίο της όποιας δικής μας σκέψης και του όποιου δικού μας σχεδιασμού. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η απόφαση η οποία ελήφθη από την κυβέρνηση ήταν να ξεκινήσουν από τη λίγη οικία των κλειστών υποθηκοφυλακίων στις 27 Απριλίου. Ναι. Αμέσως λοιπόν μετά τη λήξη αυτή τη σκία, από τις 28, να ανοίξουν τα υποθηκοφυλάκια, ούτως ώστε τουλάχιστον να δώσουμε μια ανάσα στην οικονομία. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε διάφορα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από εύλογα ερωτήματα διαφόρων ενδεχομένως πολιτών ή ακόμη και κοινωνικών ομάδων, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητη η επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακίων, όχι γιατί κάποιοι, όπως κάποιοι νομίζουν, έχουν σχέση με τις τράπεζες ή όποιες κινήσεις πρόκειται να γίνουν, αλλά γιατί οι όποιες κινήσεις στο επίπεδο και της αγοράς των ακινήτων, αλλά και της δανειοδότησης συγκεκριμένων πολιτών ή επιχειρήσεων μέσω τραπεζών με εγγραφή υποθήκης, είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για την οικονομία στον παρόντα χρόνο και βεβαίως μια σοβαρή υποθήκη για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Μαζί με τα υποθηκοφυλάκια, αντιλαμβάνεστε βεβαίως και ξέρει όλος ο νομικός κόσμος, ότι θα πρέπει να ανοίξουν και κάποιες συγκεκριμένες, θα έλεγα, διαδικασίες, λειτουργίες της δικαιοσύνης. Μιλάμε βεβαίως για τις συνενετικές προσημειώσεις, τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία και βεβαίως και τις διαδικασίες των ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν αναγκαστικές προσημειώσεις, συντηρητικές κατασχέσεις και εξαλείψεις προσημειώσεων στα πρωτοδικεία. Όλα αυτά θα γίνουν με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας που αφορούν στη δημόσια υγεία. Με άλλα λόγια, έχουμε προμηθεύσει με μάσκες, γάντια, αντισηπτικά υλικά και τα ειρηνοδικεία και τα προδοδικεία και τα υποθηκοφυλάκια. Και βεβαίως είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε αίτημα τίθεται από την πλευρά κυρίως των υποθηκοφυλακίων στον παρόντα χρόνο, προκειμένου τα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων σε αυτά να είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Κύριε Υπουργέ, πάντα χρησιμοποιείτε ήπιο τόνο. Όσα χρόνια γνωριζόμαστε, αυτό κάνετε και τώρα και βγαίνετε και μπροστά. Προτού εγώ ρωτήσω και όλα σας απαντήσατε. Επειδή είπατε για υποθηκοφυλακία και για τράπεζες, κάποιοι λένε τώρα να γι' αυτό τα ανοίγουν, όχι για την σταδιακή άρση, γιατί να δούμε τι θα γίνει και με την πρώτη κατοικία. Ξέρετε, 30 Απριλίου τυπικά, αν και η κυβέρνηση τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω, κάνει προσπάθειες να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, ότι γι' αυτό ανοίγουν τώρα τα δικαστήρια για να εκδικάσουν, για να προχωρήσουν πληστηριασμοί και εξώσεις. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, έτσι? Καταρχήν, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει εξαντληθεί και μάλιστα στη δημόσια διάστασή της και πρέπει για άλλη μια φορά να το ξεκαθαρίσω. Καταρχήν, υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι τις 34. Μάλιστα. Και αυτή είναι μια, αν θέλετε, προσπάθεια που έκανε η σημερινή κυβέρνηση, μεταθέτοντας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο της προστασίας της πρώτης κατοικίας και στην πραγματικότητα παρατείνοντας μια απόφαση και μια συμφωνία που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση με τους θεσμούς, με τους δανειστές. Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και μάλιστα αυτές τις μέρες γίνονται οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια. Αύριο θα είναι και συζήτηση σε επίπεδο υπουργών. Θέλω να πιστεύω και αισιοδοξώ ότι θα πάρουμε την παράταση την οποία εύλογα ζητάμε και που νομίζω ότι εν μέσω της κρίσεως αυτής που περάσαμε, της μεγάλης πανδημίας που αφορούσε στον κορονοϊό, θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία με τους θεσμούς. Από εκεί και πέρα όμως, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή όλες οι διαδικασίες περί αναγκαστικής εκτέλεσης βρίσκονται σε αναστολή.
Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο ζήτημα, κύριε Σκιαδήμα, και πρέπει να το καταλάβουμε. Και μάλιστα, να σας είμαι και ειλικρινής, θα ανανεωθεί αύριο μεθαύριο με τη νέα οικία την οποία πρόκειται να εκδώσουμε. Με άλλα λόγια, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και δεν συνδέεται σε καμία απολύτως περίπτωση με το άνοιγμα των υποθεκοφυλακίων. Πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε ελάχιστα σοβαροί, να αποφεύγουμε όλες αυτές τις προσεγγίσεις που έχουν αναφορά στο λαϊκισμό και όχι, αν θέλετε, σε μια σοβαρή και μετριοπαθή, θα έλεγα, προσέγγιση που αφορά στην πραγματικότητα, αν θέλουμε όντως να είμαστε ουσιαστικοί. Σας ξεκαθαρίζω ότι σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία και νομοθετικά αυτή τη στιγμή είναι θεσπισμένη, και βεβαίως με την έκτακτη νομοθέτηση μέσω των κοινών υπουργικών αποφάσεων που αφορούσαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, βρίσκεται σε αναστολή ως διαδικασία, δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα με το άνοιγμα των υποθηκοφυλακίων. Είστε σαφής και ξεκάθαρος και ξέρετε, όλο αυτό που εσείς τώρα μόλις περιγράψατε αφορά πάρα πολύ κόσμο που έχει επιβαρυνθεί τα 10 χρόνια της κρίσης των μνημονίων και καταλαβαίνετε τώρα αυτός ο κορονοϊός, ο οποίος αφορά τους πάντες, διαπερνά τους πάντες, όλα τα κράτη. Πώς εξελίσσεται όλη η κατάσταση, πόσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες. Πάμε λίγο τώρα στα δικά σας όσον αφορά τον κορονοϊό. Δευτέρα ξεκινούν υποθηκοφυλακία και αυτό που περιγράψατε. Φαντάζομαι υπάρχει, έχετε κάνει ήδη ένα σχεδιασμό. Τα δικαστήρια πότε υπολογίζετε ότι μπορούν να ανοίξουν, δηλαδή να υπάρχει αυτή η διαδικασία να πηγαίνουν οι δικηγόροι, να δικάζονται υποθέσεις και φαντάζομαι βέβαια με τα απαραίτητα μέτρα, γιατί αυτό είπα ξεκινώντας την εκπομπή, θα επιστρέψουμε αλλά σε μια νέα κανονικότητα. Όχι όπως ήταν πριν έρθει ο κορονοϊός μέχρι τις 10 Μαρτίου. Ένα από τα πρώτα ζητήματα που μας έθεσε ο Πρωθυπουργός μεσούς, θα σας έλεγα, της περίοδου του lockdown, ήταν να κάνουμε ένα σχεδιασμό επαναλειτουργίας της δικαιοσύνης. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου εργαστήκαμε πολύ σκληρά όλο το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τα βήματα της επιστροφής στην κανονικότητα, τουλάχιστον στον χώρο της δικαιοσύνης. Δεν πρόκειται να μπω στη λογική του να σας πω συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αυτό όμως που μπορώ να σας περιγράψω αυτή τη στιγμή στη μεταξύ μας επικοινωνία, κύριε Σκιαδήμα, είναι ότι αυτό θα γίνει με συγκεκριμένα βήματα και βεβαίως όταν και όποτε θα παίρνουμε το πράσινο φως από την αρμόδια Εθνική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού. Θέλω να πω ότι ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και των ζητημάτων που μας αφορούν πραγματικά, είδατε ότι ακόμη και σήμερα είχαμε πολύ θετικά μηνύματα με ένα πολύ μικρό αριθμό κρουσμάτων που δείχνει ότι η καμπύλη αυτή κατεβαίνει και άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια καλή περίοδο, αρκεί να προσέξουμε από εδώ και πέρα. Θα υπάρξουν τα συγκεκριμένα βήματα μέσα από τα οποία η δικαιοσύνη, η λειτουργία της δικαιοσύνης θα επιστρέψει στη δική της κανονικότητα. Το πρώτο βήμα ήταν το άνοιγμα των υποθηκοφυλακίων, όπως το περιγράψαμε νωρίτερα, μαζί με τις διαδικασίες, τις ανάλογες που αφορούν στα ειρηνοδικεία και στα πρωτοδικεία. Από εκεί και πέρα, λογικά, θα μπορούσαν να ανοίξουν οι διαδικασίες, ειδικές και τακτικές, με δήλωση, χωρίς παρουσία διαδίκου και στο εφετείο και στον Άριο Πάγο. Ένα επόμενο βήμα θα μπορούσε να ήταν οι διαδικασίες όλων των ασφαλιστικών μέτρων. Ένα επόμενο βήμα θα μπορούσε να ήταν ενδεχομένως αυτό που είπαμε νωρίτερα, ή να ανοίξουν οι διαδικασίες περί της αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες δεν είναι ανοιχτές τώρα, άρα παρατείνεται κατά κάποιον τρόπο η προστασία της πρώτης κατοικίας και από εμάς τους ίδιους. Και ένα τελευταίο βήμα θα μπορούσε να είναι το άνοιγμα των ποινικών διαδικασιών, που εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή η προϋπόθεση είναι η συμμετοχή πολλών πολιτών, ειδικά στα μεγάλα ακροατήρια, θα πρέπει να είναι το τελευταίο βήμα μέσα από το οποίο ουσιαστικά θα είμαστε σίγουροι για τις εξελίξεις στη δημόσια υγεία και βεβαίως θα έχει γίνει κουλτούρα όλων μας η λεγόμενη ατομική ευθύνη στη λήψη των προσωπικών μέτρων για την προσωπική μας ασφάλεια. Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν σαν μια παράμετρο τη λογική και τη λειτουργία της πολιτείας, δήμων, δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αν μιλάμε για τη δικαιοσύνη. Αλλά η άλλη μια σοβαρή παράμετρος και πρέπει όλοι να το καταλάβουμε, είναι και το πώς στέκεται ο κάθε πολίτης και ο κάθε εργαζόμενος απέναντι σε αυτή τη διαδικασία, αν λαμβάνει σωστά τα μέτρα της προστασίας, τα οποία υποδεικνύονται από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή, και βεβαίως αν και εμείς από τη δική μας πλευρά δίνουμε όλες τις δυνατότητες στους εργαζόμενους και εμπλεκόμενους στον χώρο της δικαιοσύνης να περιορίσουν τη δυνατότητα μετάδοσης του κορονοϊού. Κύριε Υπουργέ, να ξέρετε, όσο ώρα μιλάμε, είναι πολλά τα μηνύματα και ειδικά και από δικηγόρους και ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο της δικαιοσύνης, όπως είναι φυσικό. Δίκες, ποινές εντός και εκτός αγωγικών, όπου είναι, που είναι κάτι απλό. Υπάρχει ενδεχόμενο αυτά, αν αφορούν έξι ή το τελευταίο εξάμηνο ή τον τελευταίο χρόνο, τέτοιες υποθέσεις απλές ουσιαστικά να μπουν στο αρχείο, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις για να κερδίσετε χρόνο
Αυτό είναι, είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει, μάλλον υπήρχε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως αίτημα, ναι, από την ηγεσία του Αρείου Πάγου πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση του κορονοϊού. Α, μάλιστα, είναι ένα ζήτημα, ναι, το οποίο θα συμπεριληφθεί σε μια επόμενη νομοθετική ρύθμιση. Μιλάμε για πολύ απλές υποθέσεις, οι οποίες θα αποφορτήσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την δικαστική ύλη, αντιλαμβάνεστε, και θα βοηθήσουν γενικότερα το χώρο της δικαιοσύνης να λειτουργήσει με την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα. Άρα αυτό κρατάτε αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο, ναι, προσέξτε. Ναι. Είναι μια διάταξη η οποία κάθε 4-5 χρόνια έρχεται. Είναι μια διάταξη την οποία ζητά πάντα η ηγεσία του Αρείου Πάγου, προκειμένου να μην υπάρχει η φόρτιση των δικαστηρίων με μικρού ενδιαφέροντος εντός εισαγωγικών υποθέσεις. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή τη λογική είμαστε απολύτως συντεταγμένοι και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είναι μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία πιστεύω ότι στο επόμενο νομοσχέδιο, πιθανότατα σε τις επόμενες 10-15 μέρες που θα έχουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μιλάω για νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, νομίζω ότι θα την εντάξουμε και με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα θα βοηθήσουμε τον χώρο της δικαιοσύνης να πάρει μια ανάσα. Μια και λέτε για ανάσα και όλο αυτό που περάσαμε αυτό το διάστημα, το δίμηνο, γιατί ουσιαστικά 4 Μαΐου τι κλείνουμε 2 μήνες καραντίνας, αν υπολογίσουμε πότε έκλεισαν τα σχολεία. Και θέλουμε άλλους 2 μήνες για να γίνει ο πλήρης απεγκλωβισμός, σύμφωνα με το σχεδιασμό. Υπάρχει ενδεχόμενο να τραβήξετε λίγο πιο πίσω το δικαστικό έτος? Δηλαδή, ξέρετε, ναι. Κοιτάξτε, όπως ενδεχομένως πληροφορήστε, mm-hmm, οι πανελλαδικές εξετάσεις ενδεχομένως θα φτάσουν μέχρι και τον Ιούλιο. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, υπάρχει ουσιαστικά μια επιμήκυνση του διδακτικού έτους. Υπάρχουν πάρα πολλές δομές της ελληνικής πολιτείας οι οποίες θα αναγκαστούν να εργαστούν κυρίως και μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό να καλύψουμε το χαμένο χρόνο. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο και εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον χώρο της δικαιοσύνης? Είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στον χρόνο της απονομής της. Στον χρόνο, ναι, απονομής της δικαιοσύνης. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτούς τους 2 ή ενδεχομένως και 3 μήνες που θα καταλήξουμε μέχρι να λειτουργήσουν ξανά εκ νέου συνολικά τα δικαστήρια, στην πλήρη, αν θέλετε, διάσταση και λειτουργία τους, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε στην πραγματικότητα φορτώσει με όγκο δικαστικής ύλης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την ίδια τη δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, εκμεταλλευόμενοι τους χρόνους και τις δυνατότητες που υπάρχουν, προκειμένου να υπάρξει κάποια αποφόρτιση. Και θεωρώ ότι οι Έλληνες δικαστές, οι οποίοι μέχρι τώρα στέκονται και στο ύψος των περιστάσεων, έχουν κάνει και μια εξαιρετική δουλειά το προηγούμενο διάστημα. Θα σας πω ότι σε αυτό το χρόνο, που στην πραγματικότητα δεν λειτουργούσε η δικαιοσύνη, ναι, έχουν εκδοθεί χιλιάδες δικαστικών αποφάσεων. Και νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση κάποια στιγμή να ανακοινώσουμε και τον ακριβή αριθμό. Με προλάβατε, γιατί με ρωτάει λοιπόν ο κόσμος κιόλας. Όλο αυτό το διάστημα, τους 2 μήνες, έβγαινε καμιά απόφαση? Φαίνεται λοιπόν ότι σας προλαβαίνω σε σήμερα. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Είστε πολύ διαβασμένος. Ξέρετε καλά το αντικείμενο. Ναι. Εκτιμώ ότι οι Έλληνες δικαστές μπορούν αυτό να το καταλάβουν. Και θα συνδράμουμε με αυτόν τον τρόπο. Η βασική σκέψη, δεν σας το κρύβω, είναι να υπάρχει, αν θέλετε, το διάστημα από 1η μέχρι 15η Σεπτεμβρίου, ναι, στην πραγματικότητα να μπορέσουμε να ορίσουμε κανονικές δικασίμους, γιατί με βάση το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και το πότε μπορούν να οριστούν δικάσιμοι και να μπορέσει να λειτουργήσει στο συγκεκριμένο χρόνο, ο πραγματικά ζωτικός χρόνος που μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών στον χώρο της δικαιοσύνης με βάση το δεδομένο που βρισκόμαστε σήμερα χρονικά, είναι το διάστημα από την 1η μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου. Μες. Και βεβαίως πρέπει να ξεκαθαρίσω και κάτι ακόμα. Υπάρχει μια παρεξηγημένη αντίληψη σχετικά με το μεγάλο χρόνο των διακοπών στους δικαστές. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Για τον Αύγουστο, υπάρχουν τα θερινά τμήματα. Ναι. Υπάρχουν τα θερινά τμήματα στα δικαστήρια και βεβαίως αυτός ο χρόνος είναι κυρίως για να μπορούν οι δικαστές να γράφουν, να εκδίδουν αποφάσεις, που είναι πολύ σημαντικός χρόνος, ξέρετε, για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, αλλά βεβαίως και αν χρειάζεται να επιμορφώνονται για εξελίξεις ή ζητήματα που αφορούν στο έργο τους και στην εξέλιξη της ίδιας της δικαιοσύνης μέσα από νέες νομοθεσίες και μέσα, αν θέλετε, από νέες διαδικασίες. Αυτά είναι όλα θέματα τα οποία λίγο ή πολύ είναι γνωστά. Χαίρομαι γιατί αντιμετωπίζω την ωριμότητα του διαλόγου με τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών και πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, κυρίως για να βοηθήσουμε και την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία να ξαναμπούμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα και να κάνουμε μια επανεκκίνηση της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής του τόπου. Και καλά το λέτε, γιατί το επόμενο διάστημα εκεί θα πέσει το βάρος. Μία-δύο ερωτήσεις πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ίσως το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκπροσωπείτε ένα μεγάλο κλάδο άμεσα και έμεσα και ενώ τους δικηγόρους, που ήταν και αυτοί με τα βάουτσερ.
Ενημερωθήκατε κι εσείς πριν από λίγο. Ουσιαστικά το πήρε πίσω το Υπουργείο Εργασίας και μάλιστα όπως χαρακτηριστικά λέει και ο αρμόδιος υπουργός, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Βρούτσης, δυστυχώς το περιεχόμενο της κατάρτισης σε πολλά σημεία δεν ήταν αυτό που αντιστοιχεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και βεβαίως δεν υπηρετεί απόλυτα το σκοπό για τον οποίο αρχικά επελέγει από την κυβέρνηση. Μετά από σχετική έρευνα και απόφαση του Πρωθυπουργού, το πρόγραμμα Οικονομική Στήριξη Επιστημόνων με τηλεκατάρτιση καταργείται και οι επιστήμονες θα πάρουν τα 600 ευρώ το μήνα Απρίλιο χωρίς προϋποθέσεις. Και αναφέρομαι σε εσάς, είχαμε κλείσει το ραντεβού μας από μέρες, έτυχε να γίνει αυτό σήμερα, που εσείς κιόλας είχατε συνδράμει εκείνη την περίοδο που οι δικηγόροι φώναζαν και καλώς φώναζαν και οι άλλοι κλάδοι πώς πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Ο κύριος Βρεβεσός, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, οι πρόεδροι των άλλων πόλεων, πολιτικοί μηχανικοί, λογιστές. Πώς βλέπετε αυτή την απόφαση τώρα όσον αφορά τα βάουτσερ? Κοιτάξτε, προφανώς υπήρξε μια στοχεία η οποία αναγνωρίστηκε και η παρέμβαση του Πρωθυπουργού έδωσε τη λύση και έδωσε την απάντηση. Mm-hmm. Αυτό για να τελειώνουμε με οποιαδήποτε συζήτηση. Αν και εκεί που είχε φτάσει όλη αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι δημιουργούνταν ένα ζήτημα που δεν τιμούσε κανέναν απολύτως από τους συμπλεκόμενους. Αναγνωρίζω ότι υπήρχαν προβλήματα, αλλά αν τελικά τα προβλήματα μετατοπιστήκαν, γιατί να το κάνουμε με τα βάουτσα και να τα πάρουμε απευθείας, στο γεγονός ότι δεν μπορούσαν να μπουν στην πλατφόρμα, να αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα τοπίο, το οποίο επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, αδικεί και την προσπάθεια αλλά και την οντότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων. Από εκεί πέρα, όμως, εγώ προσωπικά αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια ανατροπή στη ζωή πολλών κοινωνικών ομάδων στην πατρίδα. Που προήλθε από αυτή την ίδια, αν θέλετε, την πανδημία που δημιούργησε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Η κυβέρνηση έπρεπε να σταθμίσει την οικονομική πραγματικότητα της χώρας και να μπει σε μια λογική συγκεκριμένης βοήθειας σε συγκεκριμένες ομάδες, χωρίς να ξέρει τουλάχιστον από την αρχή ούτε ποια ήταν η πραγματική εξέλιξη, ούτε ποιος θα ήταν ο χρόνος που θα διαρκούσε η πανδημία, ούτε πολύ περισσότερο τι άλλα προβλήματα θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά την εξέλιξη της συγκεκριμένης πανδημίας. Γιατί μην μου πείτε, κύριε Σκιαδήμο, ότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε, γνωρίζουμε ποια θα είναι η πραγματικότητα με τον κορονοϊό όταν θα ξανάρθει το κρύο και μιλάω βεβαίως για τους φθινοπορεινούς και τους χειμερινούς μήνες. Εύχομαι να υπάρχει ένας τέτοιος κύκλος, αλλά μια σοβαρή πολιτεία και μια σοβαρή κυβέρνηση θα πρέπει να λαμβάνει όλες εκείνες τις πρόνοιες, ούτως ώστε η οικονομική κατάσταση, η οικονομική δυνατότητα της χώρας να τους επιτρέπει να δίνει συγκεκριμένες βοήθειες, καταρχήν στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες και μετά βεβαίως όπου αλλού κρίνει ή όπου αλλού γίνεται απαραίτητο με βάση την εξέλιξη της ίδιας της πραγματικότητας που ζει ο καθένας. Νομίζω ότι αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ήταν κινήσεις που σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν αποδώσει. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτή την προσπάθεια αντιμετώπισης μιας πρωτόγνωρης πραγματικότητας, το τελευταίο για το οποίο θα μπορούσε κανείς να κατηγορήσει τη σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδος θα ήταν ότι έχουν γίνει αστοχίες και έχουν γίνει λάθη. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται από την ίδια την πραγματικότητα της αντιμετώπισης της πανδημίας, από την ίδια την πραγματικότητα της αντιμετώπισης της οικονομικής πραγματικότητας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως μέσα από μια αίσθηση που οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης σε αυτή την πανδημία, σε αυτό τον κορονοϊό. Δείτε τι έχει γίνει σε γειτονικές χώρες, δείτε ποια είναι η πραγματικότητα στις κοινωνίες γειτονικών χωρών που ήταν πολύ καλύτερες από τη δική μας κοινωνία σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το οικονομικό επίπεδο. Δέστε πόσοι άνθρωποι φύγαν, πόσοι άνθρωποι καθήκαν και μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε σύγκριση. Εδώ που βρισκόμαστε δεν υπάρχει λόγος ούτε να μπαίνουμε σε μια λογική, επιτρέψτε μου, φθηνών αντιπαραθέσεων, ούτε να βρίσκουμε τα μικρά προβλήματα τα οποία τα κάνουμε μεγάλα ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Σοβαρότητα, με τριοπάθεια, με στόχευση σε ένα συγκεκριμένο, θα έλεγα, σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που βλέπει την δημόσια υγεία και τη δημόσια ζωή ως το υπέρτατο αγαθό, νομίζω ότι πρέπει όλοι να κινούμαστε με την σοβαρότητα και με την ευθύνη που μας αναλογεί. Εγώ σας ακούω προσεκτικά και μακάρι να υπάρχει αυτή η σύνεση, γιατί ξέρετε, όσο περνάει η κρίση θα φουντώσει και... Είναι και... λογικό, το καταλαβαίνω. Θα φουντώσει, κοιτάξτε, και η κριτική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ειδικά με το βάουτσερ σηκώσανε θόρυβο. Αλλά απ' την άλλη, δεν κακό κάποιο να αναγνωρίζει το λάθος του, γιατί είπατε μια σωστή κουβέντα. Δεν μπορεί κάτι να γκρεμίζει που έχει χτιστεί τόσο καλά. Κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει έτσι μια αγωνία και μια σκουδή για πολλούς, κυρίως να διαδηλώσουν και την πολιτική τους παρουσία και ότι υπάρχουν στην πολιτική σκηνή κλπ. Χαίρομαι καταρχήν, και πριν κάνω οποιαδήποτε κριτική επάνω σε αυτό, χαίρομαι γιατί ενδεχομένως είναι η πρώτη περίοδος στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας που το πολιτικό σύστημα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Mm-hmm. Και με σοβαρότητα, με τριοπάθεια, συμφωνία, ειδικά το πρώτο διάστημα, έκρινε και είδε τις σωστές κινήσεις της κυβέρνησης
και νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κινηθήκαμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη περίσταση για την πατρίδα μας που αφορά βεβαίως όλο τον κόσμο. Πρέπει όμως και από εδώ και πέρα αυτή η περίοδος να μας γίνει ένα μάθημα και να καταλάβουμε ότι πρέπει να εργαστούμε όλοι με τον σωστό τρόπο σε μια κατεύθυνση που θα δώσουμε πραγματικές ευκαιρίες της επόμενης μέρας σε όλους τους Έλληνες πολίτες και σε όλη την ελληνική κοινωνία. Και αυτό δεν θα γίνει ούτε μέσα από τη μικροκομματική φθηνή αντιπαράθεση, ούτε αν θέλετε μέσα από τα στοιχεία του λαϊκισμού που είχαν κυριαρχήσει τα προηγούμενα χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου και στον πολιτικό διάλογο που είχε αναπτυχθεί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια άλλη εποχή με διαφορετικές, πραγματικά μεγάλες ανάγκες και με σοβαρή ευθύνη να οδηγήσουμε την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες σε μια καλύτερη μέρα και σε ένα καλύτερο αύριο. Κύριε Υπουργέ, πριν κλείσουμε, τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο για την ψηφιακή δικαιοσύνη, αν το λέω καλά. Το τρέχετε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρετε, το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τον κορονοϊό, πάμε σε ψηφιοποίηση πλήρη. Το τρέχουμε και το τρέχουμε πραγματικά πάρα πολύ. Και θα σας έλεγα ότι όντως σωστή είναι η παρατήρησή σας. Πολλές φορές η ίδια η ανάγκη μας κάνει να κινηθούμε γρηγορότερα. Όχι γιατί δεν ήταν στον προγραμματισμό τον δικό μου από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης να προχωρήσουμε όλες τις διαδικασίες του e-justice, της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, κάτι το οποίο συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου, ούτε γιατί δεν είχαμε προχωρήσει όλες τις διαδικασίες με βάση ένα χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει. Ήρθαν παρόντος, ας πω, ότι βγήκε στον αέρα η δεύτερη φάση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων που αφορά σε όλα τα πρωτοδικεία, σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, πλην της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, τα οποία είχαν ενταχθεί στην πρώτη φάση. Και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάμε πραγματικά στην επόμενη εποχή, την εποχή της ηλεκτρονικής, μηχανογραφημένης δικαιοσύνης. Και αυτό νομίζω ότι θα μας βοηθήσει. Και πέραν όμως όλων αυτών. Θα κερδίσουμε πολύ χρόνο. Σε συνεργασία, θα σας πω τώρα αμέσως, με τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχουμε ήδη καταφέρει και τις επόμενες μέρες, ουσιαστικά νομίζω, και επιτρέψτε μου να δω και ένα συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο έρχεται από τον Άριο Πάγο, όντως είναι από αύριο, με πιλωτικές διαδικασίες τριών ημερών, που αφορούν κυρίως στο Ειρηνοδικείο και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών Πειραιός, αλλά και στο Πρωτοδικείο και Εφετείο του Πειραιά. Θα μπορούμε να δίνουμε ηλεκτρονικά πάρα πολλά πιστοποιητικά, 32 ενδεχομένως στον αριθμό, για να σας πω έτσι, ένα πολύ μεγάλο αριθμό πιστοποιητικών που θα δίνονται ηλεκτρονικά και αμέσως στις επόμενες μέρες να δίνονται σχεδόν από τα 4 πρωτοδικεία της χώρας που έχουν μπει στην πρώτη φάση του ΔΠΠ και άλλωστε αντιπροσωπεύουν ενδεχομένως το μεγαλύτερο όγκο των λειτουργιών και των διαδικασιών που αφορούν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Μιλάω για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά και τη Χαλκίδα. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι κάνουμε όντως μέσα από την πίεση των ημερών ένα τεράστιο βήμα να πάμε στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη και να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και στους εμπλεκόμενους, στους δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, στον δικηγορικό κόσμο αλλά και στους Έλληνες πολίτες να απολαύσουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν την αναγωγή τους σε ένα σοβαρό εξελιγμένο κράτος, μια σοβαρή εξελιγμένη πολιτεία του 21ου αιώνα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο που κάνετε εκεί πέρα. Έτσι κι αλλιώς θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Μπήκατε πρώτος στη μάχη της άρσης τώρα των μέτρων όσον αφορά τον απεγκλωβισμό από την καραντίνα και ουσιαστικά μας περιγράψατε και το σχεδιασμό μέχρι να φτάσουμε στην πλήρη άρση και να δούμε κόσμο στην Ευελπίδων και σε όλα τα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Για καλό βέβαια. Βεβαίως. Έτσι. Για καλό είναι. Θέλω απλώς να κάνω μια μικρή, αν θέλετε, έκκληση προς τους Έλληνες δικαστές, τους δικηγόρους, τους δικαστικούς υπαλλήλους και να τους ενθαρρύνω σε αυτή την προσπάθεια που πρέπει όλοι να κάνουμε, τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζονται, για να δώσουμε και ένα μεγάλο παράδειγμα σε όλη την ελληνική πολιτεία, στη διάσταση μιας πρωτοπόρας λειτουργίας και να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι η ελληνική δικαιοσύνη, με το βάρος που σηκώνει και με το φορτίο που ουσιαστικά κουβαλάει στη διαμόρφωση μιας κοινωνικής και όχι μόνο πραγματικότητας, να έχει ένα πραγματικά ουσιαστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο ακόμη και τώρα. Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.